Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε μετά τη χθεσινή μας απουσία λόγω του αγώνα κυπέλου. Πέμπτη σήμερα, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, 27 του μηνός, 27 Σεπτεμβρίου 2018. Περαστικά σε πολύ κόσμο, γιατί την πατάνε και την πατάμε όλοι. Έτσι δεν είναι, χρήσιμο αυτές τις μέρες που δεν ξέρεις πραγματικά τι να φορέσεις. Εκεί που υδρώνεις, εκεί κρυώνεις. Εκεί που κρυώνεις πάρα πολύ και λες θα βάλω χειμωνιάτικα, ξανά υδρώνεις. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Προσοχή μεγάλη σε όλους. Θα τα πούμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Έχουμε προγραμματισμένα και δύο θεματάκια, δύο συζητήσεις, παύλα συνεντεύξεις. Κυρίως για το ποδόσφαιρο, για το οποίο ποδόσφαιρο σήμερα κανονικά θα πρέπει να έχουμε αγωνιστική δράση, αλλά λόγω του, πώς το λένε, του ξενοφόντα. Και τώρα θα έρθει ο Ζορμπάς. Τι γίνεται. Θα μάθουμε και γι' αυτά. Γιατί η ομάδα ποδοσφαίρου του Ηρακλή, ναι, μεν δεν ταξίδεψε σήμερα. Χθες για την Πάρο και σήμερα με καράβι για την Άξο. Θα το κάνει την άλλη εβδομάδα. Αλλά για να το κάνει την άλλη εβδομάδα πάλι θα ταλαιπωρηθεί. Θα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Θα δώσουμε λεπτομέρειες. Τρόποι επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας bluelibero, μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr. Ο Ηρακλής που συνεχίζει την προετοιμασία και φεύγει από τη Μίκρα, όπως τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα συνεχίσει στη Σουρωτή, σε εγκαταστάσεις του Λόλα, και συνεχίζει μια προετοιμασία που ήταν για σήμερα, αλλά έτσι πως έγιναν τα πράγματα, πάει για την άλλη Τρίτη. Είναι οριστικό για την άλλη Τρίτη, στις 4.30. Ελπίζω να μην παραμείνουν αυτές οι συνθήκες που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες για τον κόσμο εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Χρήστο, έχουν κλείσει στις Κυκλάδες 3 μέρες στα σχολεία. Φαντάσου τώρα, έτσι. Δεν θέλουν τα παιδιά να βγουν έξω γιατί θα τους πάρει ο αέρας. Τέτοια 12 αμποφόρ είναι εξωφρενικό. Αυτό που πονοκεφαλιάζει πάντως στους ανθρώπους του Ηρακλή είναι το πώς θα πάνε και το πώς θα έρθουνε, γιατί μέσα σε όλα, αναβλήθηκε το σημερινό, το ξέραμε, 1η Οκτωβρίου δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη στα νησιά. Γιατί ο Ηρακλής βάσει προγράμματος για το σημερινό παιχνίδι θα πετούσε χθες για την Πάρο που έχει απευθείας πτήση, είναι οι καλοκαιρινές πτήσεις αυτές. Και από την Πάρο θα έπαιρνε καράβι να πάει στην Άξο. Από την Άξο θα έπαιρνε καράβι να πάει στη Μύκονο και να πετάξει από τη Μύκονο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα όμως δεν έχει πτήσεις. Και τι γίνεται. Μάλλον μέσω Αθηνών θα γίνει η δουλειά. Αλλά θέλουν να αποφύγουν το καράβι Αθήνα-Άξο. Δεν και λίγο. 14 ώρα αυτό, 5 ώρα δεν θα είναι. Πιο λίγο. Θα είναι. 3-4 ώρα τώρα με τα μποφόρια ομάδα είναι. Δεν είναι. Δεν πας για τουρισμό. Υπάρχει πονοκέφαλος γι' αυτό. Φοβερό πονοκέφαλο έχουν και στη Football League. Λοιπόν, διαβάζω δύο ανακοινώσεις. Πώς κάναμε μικροί που παίζαμε στο... Και τώρα ακόμα υπάρχει στο κινητό. Βρες διαφορές. Δεν το έχεις παίξει αυτό. Άπειρες φορές. Που κυκλώναμε εκεί τις διαφορές και χαιρόμασταν. Θα διαβάσω, Χρήστο, δύο ανακοινώσεις. Και τις δύο τις βγάζει η Football League. Σημερινές. Η μία βγήκε 12 και κάτι. Η άλλη βγήκε 5 και κάτι. 5 ώρες διαφορά. Να ξεκινήσω με την πρώτη. Η ανακοίνωση της Football League στις 12 και κάτι έλεγε: «Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Football League θα συνεδριάσει την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, 12 η ώρα στα γραφεία της Ένωσης, Θερμιστοκλέου 42, 4ο όροφος Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξη τα εξής. Πρώτον, ενημέρωση σχετικά με την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τη σύναψη συμβολέου αγωνιστικής περίοδου 18-19. Δεύτερον, διάφορα θέματα. Θα ακολουθήσει στις 2 η κλήρωση του πρωταθλήματος Football League αγωνιστικής περίοδου 18-19. Και εγώ κατά τις 12.30 ώρα που το βλέπω, λέω: «Απ' τι ωραία, αύριο έχουμε κλήρωση να μάθουμε επιτέλους πρόγραμμα». Αυτή είναι η ανακοίνωση που βγήκε 12 και. Ακούστε την ανακοίνωση που βγήκε από τη Football League 5 και. Πριν κάνα 2 ώρα. «Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Football League, η οποία έχει οριστεί για την Παρασκευή 28-9 και ώρα 12, αναβάλλεται. Διότι δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση ή συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων για την αγωνιστική περίοδο 18-19. Ομοίως και για τον ίδιο λόγο αναβάλλεται και η κλήρωση του πρωταθλήματος». Δηλαδή 12 και κάτι είπαν χωρίς να έχουν ενημέρωση, δεν βγάζουν μια ανακοίνωση να κάνουμε κλήρωση αύριο. Και μετά που διαπίστωσαν ότι έχει γίνει μια τρύπα στο νερό,
Τα ανέβαλαν όλα. Και όπως καταλαβαίνετε, ούτε αύριο έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το 14 Οκτωβρίου ψιλοκινδυνεύει. Να γίνει μετά πόσο πάει η στάρα μου, 21. 21 πάει. Πάμε και παρέλαση, 28η. Αρθεί και ο Νοέμβριος μετά, πιάσουμε και το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα. Εντάξει, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ Ηρακλής, σε έναν Ηρακλειδέα, σε έναν φίλαθλο της ομάδος, που πήρε την απόφαση μετά από όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας του και συνεχίζει σε αρκετά τμήματα του Ηρακλή ως χορηγός με την εταιρεία του και έχει βοηθήσει αρκετά. Ναι, είναι πλέον και μέλος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο κύριος Μιχάλης Παλαιοβράχας είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα σας από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσείς. Θα ήθελα, δόξα τω Θεώ, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτό που διάβασα πριν από λίγο. Για το ότι 12 και κάτι η Football League έβγαλε ανακοίνωση ότι αύριο θα γίνει η κλήρωση και η συνεδρίαση. Και 5 και κάτι έβγαλε ανακοίνωση ότι αναβάλλονται όλα. Εμείς ήμασταν έτοιμοι σαν ΠΑΕ να παραστούμε κανονικά και με την τελευταία ενημέρωση και εμείς είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Σας έχουν πει ότι η αυριανή αναβολή της κλήρωσης μάλλον θα πάει και πιο μετά το πρωτάθλημα? Γνωρίζετε κάτι τέτοιο? Το 14 Οκτωβρίου μήπως γίνει 21? Όχι, ακριβώς δεν γνωρίζουμε ακόμα. Περιμένουμε και εμείς κάποια νέα ανακοίνωση. Γιατί όπως είδατε και εσείς και όπως βλέπει ο κόσμος, οι ανακοινώσεις έρχονται... Αλλάζουν κάθε 5 ώρες. Ναι. Βροχή. Ναι, δεν είναι κάτι που βγήκε πριν από 2 εβδομάδες και το διορτώνουν τώρα. Και εμείς είμαστε σε αυτό την αναμονή, όπως είναι και οι υπόλοιπες ομάδες της Football League. Και αυτό με τα τηλεοπτικά είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί είναι ένα κομμάτι των εσόδων και για τον Ηρακλή και για τις υπόλοιπες ομάδες. Και δυστυχώς ολόκληρο καλοκαίρι, γιατί προπολού είχαμε φιλοξενήσει εδώ και τον κύριο Λεωτσάκου, τον πρόεδρο της Football League, άκρη δεν βγάζουν. Δεν ξέρω πώς θα βγάλουν άκρη, προς το παρόν δεν βγάζουν. Το σημαντικότερο είναι για τις ομάδες, ειδικά για τη μεγαλύτερη ομάδα της κατηγορίας που είναι ο Ηρακλής μας, οπότε θεωρώ ότι όλα έχουν να κάνουν με τηλεοπτικά. Mm-hmm. Χωρίς συμβούλιο με τηλεοπτικά δεν υπάρχει η Football League αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και είμαστε εν αναμονή. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που έλεγα νωρίτερα που ήσασταν και είστε και θέλω να παραμείνω, θα παραμείνετε για πολλά χρόνια ενεργός με την εταιρεία σας κοντά στα τμήματα του Ηρακλή, έχετε πάρει αυτή την απόφαση και βρίσκεστε πλέον ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν μια απόφαση καρδιάς, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω, λόγω αγάπης για την ομάδα? Όχι, η αγάπη είναι δεδομένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε όλη τη ζωή. Απλά αυτή τη στιγμή και με αυτή την πρόταση που υπάρχει και με αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο που δημιουργήθηκε και με την ύπαρξη πλέον του μεγαλομετόχου του κ. Τόμου Παπαδόπουλου, του κ. Θανάση, πλέον το μυαλό συνεργάζεται και με την καρδιά και μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε και εμείς την όλη προσπάθεια, όχι μόνο εγώ, και οι υπόλοιποι της διοίκησης και πολλοί ακόμα ερακλητές που θα προσεγγιστούν. Γι' αυτό το κομμάτι έχουμε ξεχωρίσει τις εργασίες μας με την διοίκηση και με το σχετικό αυτό το κομμάτι το οποίο αναλαμβάνουμε εμείς οι ερακλητές, γνωρίζοντας τους ανθρώπους που βοηθήσαν όλα αυτά τα χρόνια και μπορούν να βοηθήσουν ακόμα, να γίνει μια προσέγγιση και μια προσπάθεια να έρθουν οι ερακλητές ξανά κοντά στο σύλλογο. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση μου για τις ακριβείς αρμοδιότητες, για το πόστο σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, που έχετε αναλάβει ως μέλος του ΔΣ. Φαντάζομαι ο καθένας θα έχει και έναν δικό του ξεχωριστό ρόλο μέσα. Ναι, ναι. Όλοι μαζί ενημερώνουμε τους υπόλοιπους και όλοι ενημερωνόμαστε τον καθένα. Το δικό μου το κομμάτι έχει να κάνει με το marketing της ομάδας. Βέβαια σε συνεργασία με εταιρείες και με κάποια άτομα που θα στελεχώσουμε την ΠΑΕ από Δευτέρα. Δημιουργούμε ένα marketing plan το οποίο θα κοιτάξουμε να εφαρμόσουμε όσο για το περισσότερο μπορούμε για φέτος στην Football League και με στόχο πάντα να το επανδρώσουμε ακόμα πιο δυνατά και έτσι όπως πρέπει και αρμόζει για το σύλλογο στη Super League.
Έτσι ακριβώς, και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ολοκληρώνει μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ηρακλής. Και το επικοινωνιακό και το marketing και το εμπορικό τμήμα, και είναι πράγματα που από ό,τι μας λέτε θα σας απασχολούν πλέον καθημερινά. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά γενικότερα η λειτουργία της ΠΑΕ πρέπει να αλλάξει επίπεδο, να γίνουν τα πράγματα σε άλλο επίπεδο, και κινούμαστε σε αυτή τη κατεύθυνση. Και από Δευτέρα ήδη έχουμε κάποιους ανθρώπους που έχουμε συμφωνήσει για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ξεκινάνε οι εργασίες από Δευτέρα στην ΠΑΕ, στη Μίκρα, για τα γήπεδα. Όπως είπατε και πριν, και συνεργαζόμαστε, κλείσαμε συμφωνία με τα γήπεδα της κ. Λόλα. Από εκεί πέρα το κομμάτι το επικοινωνιακό. Θα δημιουργηθούν και πάλι τμήματα μέσα στην ΠΑΕ, γραφείο τύπου, τμήμα marketing, και θα ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε αυτά τα οποία όλος ο κόσμος του Ηρακλή περιμένει και είχε όλα αυτά τα χρόνια. Να περιμένουμε και νέους χορηγούς ή χορηγούς γενικά, παλιούς ή νέους δεν έχει σημασία, γιατί είπαμε για το τμήμα marketing, το οποίο κακά τα ψέματα αυτή είναι η δουλειά του σε εισαγωγικά πάλι, το να προσελκύει κόσμο που θα μπορέσει να μπει είτε στη φανέλα είτε σε μια πινακίδα ή οπουδήποτε. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες σε χορηγούς, όχι, δεν μιλάω για τη φανέλα, αλλά μιλάω πιο πολύ για τις πινακίδες και γενικότερα για εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν στην ομάδα μας. Υπάρχουν ήδη κάποιες κλεισμένες ή προσυμφωνημένες συμφωνίες. Και οι χορηγοί, εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε, να αναδείξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και σε περισσότερες εταιρείες το πλάνο μας και την ομάδα μας, και θεωρούμε ότι σαν το μεγαλύτερο brand name στην Football League να έχουμε και την ανάλογη ανταπόκριση. Να αισιοδοξούμε, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Βέβαια, εσείς μαζί με τα υπόλοιπα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχατε την ευκαιρία να γνωριστείτε από κοντά και να τα πείτε για αρκετή ώρα με τον κύριο τον Παπαδόπουλο. Να αισιοδοξούμε ότι μπορούν να αλλάξουν, ή χρειάζεται τόσος πολύς χρόνος ώστε πάλι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να γίνουν αυτά που θέλουμε μακροπρόθεσμα. Και πάνω απ' όλα είναι και το οικονομικό στη μέση, έτσι. Κάποια πράγματα έχουν ήδη αλλάξει. Ναι. Έτσι, μόνο με την έλευσή του. Βεβαίως. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ που τον γνώρισα τις τελευταίες μέρες και μιλάω απευθείας μαζί του και όταν είναι εδώ και αλλά και όταν λείπει τηλεφωνικά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, όπως και έχω ξαναπεί, αξιοκρατικά κριτήρια και κοιτάει πάντα το καλύτερο δυνατό. Με αυτό το σκεπτικό λειτουργούμε και κοιτάμε να κάνουμε όσο δυνατόν πιο επαγγελματική τη δουλειά μας, τη βοήθειά μας για σαν διοικητικό συμβούλιο, για να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα η αισιοδοξία είναι κάτι το οποίο εμείς οι Ηρακλειδείς όλα αυτά τα χρόνια μια αισιοδοξούμε, μια γίνονται δηλαδή... Δεν εκεί είναι, που πάμε να γίνουμε αισιοδοξοί, όλο κάτι γίνεται. Αυτό το οποίο θα ήθελα να μεταφέρω στους Ηρακλειδείς και στα αδέρφια μου τους Ηρακλειδείς είναι ότι σιγά σιγά θα δουν από μόνοι τους κάποια πράγματα να γίνονται. Και χρειαζόμαστε, σαν κάθε μια καλή προσπάθεια, χρειαζόμαστε έτσι και εμείς ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Πρέπει να εφαρμοστούν και μετά με το καλό να αποδώσουμε. Ναι. Η προσπάθεια πάντως σε όλα τα επίπεδα γίνεται καθημερινά και συστηματικά, και ευελπιστούμε όλοι για το καλύτερο. Θα περιμένουμε σύντομα είτε τον κύριο Παπαδόπουλο είτε τον κύριο Καραντώνη να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη, να είστε και από κοντά στην συνεργασία σας. Εντάξει, με την τεχνολογία πλέον είμαστε πολύ κοντά. Καλά, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Πλέον μπορείς να μιλήσεις με όποιον θέλεις, όπου θέλεις. Ναι. Με τα δεδομένα και χωρίς να χρειάζεται να υπάρχουν χρεώσεις τηλεφωνικές και τέτοια, μπορούμε και μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Και για ώρες, ναι. Σωστά. Εντάξει, η φυσική παρουσία είναι αλλιώς. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει στα πλάνα του να έρθει στην Θεσσαλονίκη. Δεν γνωρίζω ακριβώς σημαντικής, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τόσα πολλά να κάνουν και τόσες πολλές επιχειρήσεις, καταλαβαίνετε ότι τα ταξίδια τους δεν είναι κάτι, δεν προγραμματίζουμε να πάμε εκδρομή τρεις μήνες πριν. Ναι. Θέλω να έρθει σήμερα, ευθέως θα κλείσει τα στήρια και να έρθει. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο γίνεται πιο άμεσα, θέλω να πω. Όπως και εγώ ταξιδεύω, όπως και πολλοί άλλοι.
Οπότε θεωρώ ότι πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες ή στην επόμενη εβδομάδα νομίζω είναι το προγραμματισμό ένα ταξίδι του. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς. Θα τον περιμένουμε με το καλό, όπως και τον κύριο Αντιπρόεδρο. Τις τελευταίες μέρες κάνατε αρκετά ραντεβού, από όσο είμαστε θέσεις να γνωρίζουμε, ως ΔΣ και με το Γυμναστικό Σύλλογο και με το Ιδρυτικό Σωματείο. Στο Ιδρυτικό Σωματείο, παρένθεση, θα το διαβάσω σε λίγο, έρχονται και εκλογές εκεί. Όσον αφορά την μαμά που λέμε όλοι, έτσι, και εσείς προσωπικά τη μαμά του Συλλόγου, το Γυμναστικό Συλλόγο, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί όπως είπα νωρίτερα έχετε βοηθήσει και με χορηγίες αρκετά χρόνια τμήματα του Συλλόγου. Βεβαίως. Η πρώτη επαφή ήταν θετική, θα υπάρχει επικοινωνία, έτσι, γιατί και αυτό το έχουμε ανάγκη ως οικογένεια του Ηρακλή, να ακούμε ότι ΠΑΕ και ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ είναι καλά, είναι στον ίδιο δρόμο. Η πρώτη επικοινωνία ήταν πολύ θετική. Βέβαια στο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούμε. Ναι. Από εκεί πέρα η πρόθεση του Προέδρου είναι να είμαστε όλοι μαζί. Και αυτό που μας παροτρύνει και μας καθοδηγεί είναι να κοιτάξουμε να συμπορευτούμε με το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ σε όσα περισσότερα σημεία μπορούμε. Η πρώτη επαφή που κάναμε αναφερθήκαν κάποια θέματα, κάποιες συζητήσεις, γνωριστήκαμε καλύτερα, είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα παραμείνει, ας πούμε, η μπουτίκ που υπάρχει στο Κατσάνιο. Mm-hmm. Δηλαδή κοιτάμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Βέβαια και ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ έχει τα θέματα του και άφησε είχαν ένα ταξίδι στην Αθήνα και περιμένουν και κάποιες απαντήσεις. Περιμένουν, ναι. Την περίφημη τροπολογία από τον κύριο Βασιλιάδη. Στην Ελλάδα του 2018 είμαστε όλοι ένα αναμονή εξελίξεων. Δυστυχώς. Το κακό είναι ότι μαστάζουνε. Όταν μαστάζουνε, αναγκαστικά περιμένουμε και απαιτούμε. Μόνιμα. Εμείς αυτά απαιτούμε και θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Τώρα, μέχρι από το τι μαστάζουν, μέχρι το τι ακριβώς θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή, αλλά θα φανεί. Θεωρώ ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Περίπου στο επίπεδο τα οποία μας έχουν τάξει. Mm-hmm. Είπατε για την μπουτίκ. Υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε μπουτίκ στο Καφτατζόγλιο ή είναι κάτι μακρινό? Είναι μια διαδικασία που περνάει πλέον επειδή τους καιρούς που τα χρόνια που έχουν περάσει η Ελλάδα έχει αλλάξει πάρα πολύ σε πολλές διαδικασίες. Ναι. Εγώ το γνωρίζω δηλαδή γιατί παίρνω μέρος σε διαγωνισμούς δημοσίου με την εταιρεία που έχω. Είναι κάτι το οποίο έχει ένα χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή χρειαζόμαστε κάποιο χρονικό διάστημα να γίνει διαγωνισμός, να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες αυτή τη στιγμή εμείς φυσικά και θέλουμε. Έτσι. Αλλά όλα τα πράγματα πρέπει να μπορούμε να τα κάνουμε. Είναι και μια χρονοβόρα διαδικασία από ό,τι καταλαβαίνω. Με αυτά που μας λέτε. Ναι. Δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Ναι, αυτά που είναι στο χέρι μας εμείς να κάνουμε, θα τα κάνουμε. Από εκεί πέρα όμως είναι και πράγματα τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν, να μπουν σε πρόγραμμα, να υπάρχει η σωστή έτσι, μελέτη και να πραγματοποιηθούν. Mm-hmm. Εμείς αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι ότι συνεχίζουμε κανονικά με την μπουτίκ του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε και το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά γιατί το έχει ανάγκη. Μιας και λέμε για μελέτη και μιας και πιάσαμε το Καφτατζόγλιο, το ξέρετε κι εσείς, είστε κομμάτι της οικογένειας του Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που ονειρευόμαστε είναι να δούμε γήπεδο-γήπεδα. Και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κυκλοφορήσει, έχει μεταφερθεί, αν θέλετε, η επιθυμία του κυρίου Τόμου Παπαδόπουλου να ασχοληθεί και με αυτό. Είτε να ρωτήσει για τη Μίκρα, είτε να ρωτήσει για τους χορτατζίδες. Είμαστε σε πολύ πολύ θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή απλά έκανε μια ερώτηση ενδιαφέροντος ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος Παϊρακλής. Μέχρι εκεί είμαστε προς το παρόν. Ο πρόεδρος, ο κ. Παπαδόπουλος, στην πρώτη παρουσίαση που του έγινε στη Μίκρα, mm-hmm. από την προηγούμενη διοίκηση, του δείξαμε κάποιες μακέτες από αυτά τα γήπεδα τα οποία ονειρευόμαστε όλοι εμείς οι Ηρακλειδείς εδώ και τόσα πολλά χρόνια. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να τρέχει σαν project ή σαν να έχει ζητήσει κάτι ή μια μελέτη ή οτιδήποτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γράφτηκε σωστά. Αυτό το οποίο έκανε ο πρόεδρος μας, ο άνθρωπος, αυτό το οποίο έκανε ήταν ότι όταν εμφανίστηκε ήδη πέρα τα δεδομένα ή έπεσε και αυτό στο τραπέζι και φυσικά σαν
επαγγελματίας και επιχειρηματίας που είναι, το σκέφτηκε και το έχει οραματιστεί να γίνει. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο, θέλει πολλά πράγματα. Ναι, υπάρχει σκέψη, οποίο... υπάρχει επιθυμία, αλλά δεν είναι για τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για τώρα. Εμείς τώρα έχουμε πράγματα τα οποία σωστά. να κάνουμε στην καθημερινότητα μας. Σωστά. Είναι βαρύ το έργο, δηλαδή θεωρείτε ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπει το νερό στα βλάκι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι παρέλαβε ο κ. Παπαδόπουλος μια κατάσταση που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, και υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά και δεν ξέρω αν έχετε δώσει απαντήσεις, κύριε Παλαιοβράχα, σε αυτά τα ερωτηματικά. Δηλαδή, πού χρωστάει, πώς χρωστάει, αν χρωστάει από την προηγούμενη διοίκηση, τι κουβαλάμε, τι δεν κουβαλάμε. Αυτά ήταν λίγο το καλοκαίρι, ήταν στον αέρα. Αυτό είναι ένα κομμάτι που υπάρχει ήδη συνεργασία με λογιστικό γραφείο και με καθαριστή που έχουν αναλάβει να κάνουν όλη αυτή τη μελέτη, η οποία θα πάρει και ένα χρονικό διάστημα, για να δουν ακριβώς και να καθορίσουν το τι ακριβώς υπάρχει σαν οφειλές. Και αν είναι βαρύ το έργο, οποιαδήποτε ανώνυμη εταιρεία αυτή τη στιγμή, και αν δείτε, έχει κάποιες λειτουργίες, κάποια τμήματα. Το αγωνιστικό κομμάτι θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Είναι κομπλέ στελεχωμένο, εννοώ. Mm-hmm. Και πρέπει η οργάνωση και η ΠΑΕ σαν ΠΑΕ να ξεκινήσει να λειτουργεί, να δημιουργηθούν θέσεις, να βρούμε ανθρώπους, να δούμε, δηλαδή έχουμε δει κάποια άτομα ήδη. Ξεκινάμε να έχουμε άτομα, να δημιουργηθεί λογιστήριο, να δημιουργηθεί τμήμα marketing, να δημιουργηθεί γραφείο τύπου. Είναι πράγματα τα οποία είναι ένα έργο, το οποίο όμως δεν νομίζω ότι είναι απαγορευτικό για μας, γιατί γενικότερα η νέα διοίκηση απαρτίζεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεχνογνωσία και είναι επιχειρηματίες, είναι σίγουροι, έχουμε δικηγόρο, έχουμε ανθρώπους που μπορούν να φέρουν σε πέρας αυτές τις εργασίες. Ωραία, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας και γερό στο μάχη σε όλα τα επίπεδα, γιατί χρειάζεται. Χρειάζεται. Με αισιοδοξία. Δεν πρέπει να τη χάσουμε με τίποτα. Εμείς θέλουμε είμαστε αισιόδοξοι, έτσι, χωρίς να... Εγώ δεν είμαι εδώ σε αυτή τη θέση, αυτή τη στιγμή, αντίγω στην χρονική στιγμή, σε αυτή την ΠΑΕ, στο Ηρακλή της καρδιάς μου, για να τάξω κάτι. Ναι. Είμαι εδώ για να μπορέσω σε συνεργασία με τους ανθρώπους να τρέξουμε κάποια πράγματα, να βοηθήσουμε την όλη κατάσταση και να δούμε το ταχύτερο δυνατό τον Ηρακλή μας εκεί που πραγματικά αξίζει. Αυτός είναι ο στόχος και της διοίκησης και του ποδοσφαιρικού τμήματος και του αγωνιστικού τμήματος, και είναι κάτι που, για το οποίο είναι ο πρώτος στόχος είναι αυτό. Και πιστεύω ότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα, βέβαια ακόμα δεν ξεκίνησαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, ναι, αλλά θεωρώ ότι βαδίζουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Μιας και λέτε για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, να κλείσουμε με αυτό. Τρόπος θα βρεθεί, ναι, θα πάει η ομάδα στην Άξο, γιατί χαμός γίνεται. Καλά, αυτό είναι, ασχολούνται τα άτομα στην ΠΑΕ τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για, δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε κάποια πλατφόρμα που να συνδυάζει ακτοπλοϊκά εισιτήρια και αεροπορικά εισιτήρια και λεωφορεία και οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το πώς ακριβώς θα πάει η ομάδα. Ναι. Εμείς ήμασταν έτοιμοι. Ήταν κανονισμένο το πλάνο, αλλά αναβλήθηκε. Μας τα χάλασε ο ξενοφών. Ναι. Μας... Δεν πειράζει. Αυτά είναι πράγματα που δεν, με τον καιρό δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι, αλίμονο. Και πάλι καλή δύναμη. Θα είναι όλα okay. Και πάλι καλή δύναμη. Εύχομαι να τα καταφέρετε και να μιλάμε σύντομα για κάτι πολύ καλύτερο για το ποδοσφαιρικό Ηράκλειο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, και τον ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Παλαιοβράχα για τον χρόνο του, για όσα ενδιαφέροντα μας είπε. Ήταν η πρώτη φορά που μίλησε εδώ στην Ώρα για Μπλε, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά φιλάθλος του Ηρακλή. Όλα αυτά τα χρόνια, και επαναλαμβάνομαι, την εταιρεία του έχει βοηθήσει αρκετά τμήματα όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε και για τον Ξενοφόντα και για τον Ζορμπά, φυσικά για τον Ηρακλή πάνω απ' όλα. Επιστρέφουμε, Ώρα για Μπλε, Λίμπερο 107,4. Αν θέλουμε, που θέλουμε αυτές τις μέρες, Χριστάρα μου, να ντυνόμαστε εκεί που φοράμε τον κοντομάνικο, να βάλουμε τον μακριμάνικο, μετά να το βγάλουμε τον μακριμάνικο, να βάλουμε τον κοντομάνικο, πάτε ρε παιδιά μια βόλτα σκρά 14 με φλέμι γωνίος αμπελόκηπους, IB, Ηλιάδης Μπάμπης, όλα τα ρούχα.
σας περιμένουν. Κάθε δύο μέρες ανανεώνται τα πάντα. Βγαίνουν, μπαίνουν, μπαίνουν, βγαίνουν. Βρες το λίγο αυτό, σας παρακαλώ. Που το έλεγε και ο αδερφός μου, ο Θανές ο Κυλώνης, εδώ πολλά χρόνια στο Λίβερο. Το βάζεις, βγάζεις. Ποιος το έλεγε αυτή την ατάκα? Βάζεις, βγάζεις. Έτσι είναι και τα ρούχα IB. Με πολύ μεγάλη ποικιλία, επαναλαμβάνω, ανδρικά, γυναικεία, χοντρική, λιανική. Να βάλουμε και το χρωματάκι μας στον Καρφόπουλο. Με τον Καρφόπουλο. Κωνσταντίνου Καραμαλή 126, Καραολή Δημητρίου 24, Σταυρούπολη. Διακοσμήτρια σας περιμένει και στα δύο καταστήματα για τους χώρους σας. Μπείτε και στο καρφόπουλος.gr. Και μιας και λέω για GR, μπείτε και στο dadalabs.edu.gr για το Dadalabs, το κέντρο διαβίου μάθησης Εθνικής Αμήνης 14α 2310 222 962, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά και στην πληροφορική. Το βρήκαμε, βάζεις, βγάζεις. Χρήστος, και όσοι είσαι, θα το βρεις. Σε στηρίζω. Ο Ηρακλής αγωνιστικά έχει το παιχνίδι στη μνήμη του Θόδωρου Παπαδόπουλου, στο γήπεδο Θόδωρος Παπαδόπουλου, στην Κατερίνη, την Δευτέρα το μεσημεράκι. Εκεί λογικά θα παίξουν αυτοί που δεν θα ταξιδέψουν στην Νάξο για το μάτς κυπέλου. Την άλλη Τετάρτη, παραλαμβάνω, 4:30, 3 Οκτωβρίου. Να διαβάσουμε και την ανακοίνωση από το Ιδρυτικό Σωματείο. Καλούνται τα μέλη του Σωματείου να παρευρεθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την 3η Οκτωβρίου, την 3η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6, σε αίθουσα των αθλητικών εγκαταστάσεων του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Θέματα Γενική Συνέλευση: Απολογισμός Πεπραγμένου Διοικητικού Συμβουλίου, Έκθεση Εξελεκτικής Επιτροπής, Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Προϋπολογισμού για το διάστημα 20/10/17 ως 30/9/18, Ενημέρωση για την οργάνωση, δομή και τις προοπτικές του Σωματείου, Εκλογές για την ανάδειξη ΔΣ και Εξελεκτικής Επιτροπής. Η παρουσία όλων των μελών του Σωματείου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Κατάθεση υποψηφιοτήτων ως 2 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία του Συλλόγου, Αθλητικό Κέντρο Μίκρας. Στο email aeraklis1908@hotmail.com προς το ΔΣ ο πρόεδρος Βαφιάδης Νικόλαος. Αυτή είναι και η ανακοίνωση, η πρόσκληση για τις εκλογές που έρχονται για τη Γενική Συνέλευση του Ιδρυτικού Σωματείου. Πάμε βόλτα. Τώρα θα δώσω μια καλησπέρα σε ένα πολύ ωραίο νησί που έχω επισκεφτεί μόνο μία φορά και αυτή για Ηρακλή ήταν. Θα μου πει κάποιος, τι πήγες να κάνεις εσύ Γιώργο στη Μύκονο με τον Ηρακλή? Στη Σύρο θέλαμε να πάμε, από Μύκονο πήγαμε τότε μια βόλτα. Και θα πάω να δώσω την καλησπέρα μου σε έναν φανατικό οπαδό του Ηρακλή που έχει δημιουργήσει εκεί μια γιάφκα, το Σουφού Ηρακλή Μυκόνου, το φίλο τον Χρήστο, τον Ρίζο, που είναι πάρα πολύ γνωστός στο νησί και για τα bikes του, αλλά και για την αγάπη του για τον Ηρακλή. Χριστάρα, τι γίνεται? Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα, καλησπέρα, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Κουνιέστε, φυσιέστε, τι κάνετε εκεί πέρα, πώς την παλεύετε? Πάρα πολύ αέρα, ναι. Τις δύο τελευταίες μέρες, 10 που φορές χθες, σήμερα κάπως καλύτερα στα 8, αλλά κρύος αέρας. Κάπως καλύτερα στα 8 λέει. Και σήμερα θα είσαι στα γήπεδο? Σήμερα θα είμαστε στα γήπεδο. Αν ο καιρός βόλευε, θα είμαστε στα γήπεδο σήμερα. Θα είμαστε την επόμενη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ναι, η επόμενη Τετάρτη, 4:30. Εύχομαι βέβαια να φύγει και ο Τρίφων και ο Ζορμπάς και δεν ξέρω τι άλλο περιμένετε εκεί πέρα. Που πραγματικά, πέρα από την πλάκα και συγγνώμη για το γέλιο, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στις Κυκλάδες και σε σένα εκεί παντού. Και φαντάζομαι ότι ψιλοστεναχωρηθήκατε που σήμερα δεν είδατε εκεί τον αγαπημένο σας Ηρακλή, που είναι κοντά σχετικά με Θεσσαλονίκη για να πεταχτείτε, έτσι? Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι από την Άξο η αποστολή θα ερχόταν Μύκονο, θα τη φιλοξενούσαμε για αυτές τις κάποιες ώρες, όπως είχε γίνει το 12 την αντίστροφη πορεία που σας πήραμε από αεροδρόμιο. Εκεί που ήμουν και εγώ, ναι. Έτσι, είχαμε υποδοχή αεροδρομίου στη Μύκονο, φοβερά πράγματα. Ακριβώς. Θα κάναμε το αντίστροφο τώρα. Θα κάναμε υποδοχή λιμάνι και θα πηγαίναμε την αποστολή στο αεροδρόμιο. Τώρα, αυτή τη φορά που θα πάει Νάξο, δεν θα έρθει μέσω Μυκόνου, ούτε θα φύγει μέσω Μυκόνου, γιατί σταματάνε τα απευθείας. Άρα, αυτή είναι η μεγαλύτερη στεναχώρια, που δεν θα έρθει στη Μύκονο ο Ηρακλής. Θα πάμε εμείς στην Νάξο, τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε ένα σκαφάκι και θα πάμε. Έχουμε πυρήνα εκεί, έτσι? Κάτι γίνεται. Βέβαια. Και πληθαίνει συνεχώς. Φέτος έχεις κάνει μεταγραφές εκεί, βλέπω. Έχω κάνει μεταγραφές και στις μεταγραφές αναγκαστικά πρέπει να είναι ο παδός του Ηρακλέως για να έρθει στη Μύκονο να δουλέψει τα Ρίζος Bikes. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δηλαδή, αν πάρω εγώ τηλέφωνο και ζητήσω του χρόνου δουλειά, θα με πάρεις? Σίγουρα, δεν το συζητώ.
Ηρακλάκι άρρωστο να είναι και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε. Τώρα ένας φίλος, ο Γιώργος, και αυτός άρρωστος Ηρακλειδέας, λέει: μας ειδοποίησε ο Τρίφων για τον Τρίφων. Εννοεί το Σαμαρά και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το τελευταίο διάστημα. Τέλος πάντων. Αυτή η περίοδος δεν είναι που λύγει ουσιαστικά και η σεζόν, Χρήστο, δηλαδή μέχρι Οκτώβριο, δεν πάτε? Ναι, ναι, είναι σε κάθοδο. Για κάποιες 20 μέρες ακόμη είμαστε ανοιχτά, γύρω στις 20 Οκτώβριο σταματάμε, τα μαζεύουμε και βούρια καφταζόγλιο. Και βούρια καφταζόγλιο. Με διαρκείας. Πολλά, όχι ένα. Σε πολλά τμήματα. Σε πολλά τμήματα και πολλά διαρκείας. Πώς ήταν φέτος τα πράγματα εκεί? Πολύ καλά ήταν, πάρα πολύ καλά. Ο τουρισμός γενικώς αυξάνεται, η Μύκονος ανεβαίνει γενικά η δουλειά πολύ, ανεβαίνει ο κόσμος που έρχεται, ανεβαίνει το επίπεδο. Καλά, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά όλα. Και για τις μεταγραφές, τι έχεις να μας πεις που έχεις κάνει φέτος με τα Ηρακλάκια εκεί που μάζεψες? Οι μεταγραφές ήταν εξαιρετικές. Ναι. Το ξεκίνημα ήταν πάρα πολύ δυνατό, πιστεύω ότι θα τους έχουμε για χρόνια και ο πυρήνας θα μεγαλώνει. Πάμε για πρωτάθλημα δηλαδή. Μόνο. Το πρωτάθλημα το φέρνουμε συνέχεια. Πρέπει να το πάρει και να κλείσει για το πρωτάθλημα για να ολοκληρωθούμε, να ησυχάσουμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Το έχω ρωτήσει σε πάρα πολλούς φίλους του Ηρακλή που είναι για χύψη λόγους εκτός Θεσσαλονίκης. Θέλω να το ρωτήσω και σε εσένα. Εντάξει, σε γνωρίζω προσωπικά χρόνια, αλλά ο κόσμος μας ακούει, θέλει να αντιληφθεί για ακόμη μια φορά πόσο μεγαλώνει η καψούρα και πόσο μεγαλώνει και, και αυτή η προσμονή και αναμονή για να δεις την ομάδα σου όταν είσαι μακριά. Όταν για χύψη λόγους εσύ 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσους μήνες πρέπει να είσαι στη Μύκονο ή οπουδήποτε άλλο. Έτσι, γύρω στους 7 μήνες είμαστε στη Μύκονο, οπότε χάνουμε αγωνιστική δράση περίπου 3 μηνών και 15 ημερών κάπου εκεί πέρα. Τα τελειώματα χάνεις, τα τελειώματα. Τα τελειώματα χάνουμε που είναι σημαντικά και αυτό πονάει πολύ, πάρα πολλές φορές. Δηλαδή έχουμε χάσει με τελικό με στην Ξάνθη, έχουμε χάσει πολλά σημαντικά μάτς. Πονάει το να το βλέπεις από τηλεόραση ή να το ακούς από τη φωνή του κ. Ματζούκη. Πονάει σίγουρα. Αλλά το έχουμε συνηθίσει. Χρόνια σπουδές, χρόνια εσωτερική μετανάστευση. Είναι αναγκαίο κακό. Ναι. Το γήπεδο το ζεις αλλιώς. Αλλά Ηρακλής δεν αλλάζει για εσάς αυτό. Δεν αλλάζει. Αυτό είναι στάνταρ. Αυτό είναι. Έχει ποτίσει το DNA μας. Ίσα-ίσα, Χρήστο, θεωρείς ότι το δυναμώνει περισσότερο? Δηλαδή αυτός που είναι μόνιμα στη Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει και μια επιλογή να πει: δεν θα πάω σε αυτό το μπάτς, θα πάω στο άλλο, δεν θα πάω στο άλλο, θα πάω στο παράλληλο. Ενώ εσύ θα πας σε αυτά που περισσεύουν, γιατί δεν έχεις και πολλά μπροστά σου, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, αλλά έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, Γιώργο μου. Εγώ, σωστά. Είτε ήμουνα 12 μήνες στη Θεσσαλονίκη, είτε δεν ήμουνα. Καλά, ναι, δηλαδή εδώ έχεις και 12 μήνες στη Θεσσαλονίκη δεν θα άφηνα ούτε φιλικό. Θα πήγαινα σε όλα. Εδώ έχεις δίκιο. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ? Από τη Σκοπιά την Νησιώτικη. Στο ποδόσφαιρο ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να φανταστούμε. Ας είναι καλά τα παιδιά της Αυτόνομης που πέρσι πήραν τη σωστή απόφαση και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Πέρσι ήμασταν ένα βήμα από τη διάλυση και τώρα είμαστε ένα βήμα από τη Super League με σωστές βάσεις από ό,τι φαίνεται. Στο βόλεϊ ο φίλος μας ο Μάκης με τους συνεργάτες του κάνει το ανθρωπίνως δυνατόν, δεν το συζητώ. Στο μπάσκετ τις αμφιβολίες μας όλοι για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι άνθρωποι που το διοικούν τα πράγματα. Θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ καλύτερα εκεί πέρα. Αμφιβολίες, αστάσεις, στεναχώριες. Ναι. Και εντάξει, σίγουρα ο άνθρωπος, ο κ. Δρακόπουλος, βάζει τα λεφτά του και χαιρόμαστε γι' αυτό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Απλά θα μπορούσε να τα τοποθετήσει με πολύ πολύ καλύτερο τρόπο. Με διαφορετικά. Πάμε για το πώς δεν αξιοποιούνται έτσι πώς πρέπει. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να βρει το δρόμο του, ας ελπίσουμε να βρει έναν μυροφορίδι αντίστοιχο. Μπασκετικό. Και για τον μπάσκετ. Μπασκετικό. Δεν έχει. Μπασκετικό. Δεν έχει από ό,τι φαίνεται. Γενικά δεν ξέρω αν υπάρχουν στο μπάσκετ τέτοιοι. Πάντα υπάρχουν, Γιώργο. Πάντα υπάρχουν. Τα σωστά άτομα υπάρχουν πάντα. Δηλαδή το know-how το έχουμε στο ποδόσφαιρο, το έχουμε στο βόλεϊ. Δηλαδή, δεν το έχουμε στο μπάσκετ. Αναλόγως με το μπάσκετ. Αναλόγως με το μπάτζετ που έχουμε στο βόλεϊ, αυτό που κάνουμε είναι υπέρβαση. Στο ποδόσφαιρο πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε έτσι. Στο μπάσκετ όμως, παρότι οικονομικά δεν είμαστε σε χαμηλό επίπεδο, είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο για την κατηγορία, δεν μπορούμε να παράξουμε αυτά τα οποία
αξίζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία είναι το μπάτζετ μας. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας βοηθήσεις, Χρήστο, επανέρχομαι στο ποδόσφαιρο και στο παιχνίδι που το περιμένετε πώς και πώς για να δείτε από κοντά τον αγαπημένο σας Ηρακλή την άλλη Τετάρτη. Τώρα, τι επιλογές υπάρχουν, γιατί από 1η Οκτωβρίου μαθαίνουμε ότι απευθείας πτήση για Πάρο και τα λοιπά δεν υπάρχουν από Θεσσαλονίκη. Πώς πας στην Άξο τώρα? Πώς πας στην Άξο? Από Θεσσαλονίκη θες να πας στην Άξο? Μπορεί να πας στον Πειραιά? Το ρωτάω γιατί υπάρχουν και οπαδοί που μας ακούνε και μπορεί να θέλουν να κάνουν το ταξίδι, αλλά πώς θα το κάνουν, να σκεφτούν τρόπους. Αεροπλάνο μέχρι την Αθήνα ή τρένο ή λεωφορείο, οτιδήποτε, έως την Αθήνα και από την Αθήνα τον Πειραιά, καράβι για Πάρο. Για Άξο, όχι για Πάρο. Πόσο είναι αυτό? Βασικά πάει ώρες, Πάρο Άξο. Ώρες. Γύρω στις 5 ώρες είναι η Άξο από το Πειραιά. Το 5 ώρες παλεύετε, το 5 ώρες με 8 μποφόρ δεν παλεύετε. Ναι, αλλά από εβδομάδα πέφτουν τα μποφόρ. Θα πέσει. Με 5 την εκείνη τη μέρα, οπότε θα είμαστε καλά. Για τον Ηρακλή όμως, γιατί άλλο να κάνεις οπαδική εκδρομή και άλλο να βάλεις μια ομάδα 5 ώρες σε ένα καράβι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, λες? Είναι θέμα. Υπάρχουν. Το αεροδρόμιο της Άξου είναι πολύ μικρό. Από πάνε Αθήνα... πολύ μικρά αεροπλάνα. Από Αθήνα λογικά δεν θα έχει στήρια. Ναι. Πρέπει να τα έχεις κλείσει από πιο μπροστά. Γιατί είναι ένα ή δύο μικρά αεροπλάνα. Θέλουμε κάθε και μέρα. Καμιά τριανταριά. Πόσο η ομάδα, πόσο θα είναι όλοι μαζί? Σίγουρα. Εκείνο που θα μπορούσαν να κάνουν για να μειώσουν κάπως την ταλαιπωρία είναι να πάρουν αεροπλάνο. Αυτό που έχετε κάνει κι εσείς. Να πάρουν αεροπλάνο από Αθήνα, δηλαδή Θεσσαλονίκη Αθήνα, Αθήνα Μύκονο. Ναι. Και από τη Μύκονο η Νάξος είναι μια μισή ώρα. Δύο αεροπλάνα και ένα καραβάκι. Και ένα καράβι. Ναι. Και ένα καραβάκι. Ταλαιπωρία, αλλά τι να κάνουμε, έτσι που είναι ταλαιπωρία, είναι ταλαιπωρία. Και αυτό το 1η Οκτωβρίου που τελειώνουν οι πτήσεις και αυτό είναι μαχαιριά. Και είναι πάλι μαχαιριά. Καλά, για πολλά χρόνια τελειώνουν οι πτήσεις στις 10 Σεπτέμβρη, τώρα τις έχουμε και μέχρι 1 Οκτώβρη. Α, καλύτερα λες τώρα, έτσι. Είναι καλύτερα από πριν σίγουρα. Ωραία. Απλά θα θέλαμε 2-3 πτήσεις ακόμη να εξυπηρετηθεί η ομάδα. Το Μύκονος Νάξος πόση ώρα είναι για εσάς, το καράβι που θα κάνετε? Αναλόγως αν το καράβι πάει πρώτα στην Πάρο. Συνήθως πάει πρώτα Πάρο και πάει μετά Νάξο, μία μισή ώρα είναι. Εντάξει. Θα πείτε δύο συνθήματα στο πλοίο, θα φτάσετε κατευθείαν. Εύκολα. Εμείς θα πάμε με δικό μας σκαφάκι, Γιώργο. Εμείς πάμε σε μισή ώρα. Το σκαφάκι του Ηρακλή. Ναι, με σημεούλα του Ηρακλή κλπ. Είναι ρίζο σκάφος αυτό? Όχι. Είναι από ένα φίλο με τον οποίο κάνουμε κάτι εκδρομούλε εδώ, οπότε έχουμε χρόνο. Αυτό το σκαφάκι θα είναι σούπερ. Θα είναι οπαδικό, εκδρομικό. Το έτοιμο... σκαφάκι θα είναι οπαδικό. Έτοιμο θα είναι οπαδικό. Για... και Μιχάλη Γιαννακίδη για με το σκαφάκι, ξέρεις, όλα τα που λένε του Ηρακλή. Γι' αυτό είπα για μεταγραφές πριν. Έχεις μεταγραφές. Ναι, βέβαια. Θα ακούμε συνθήματα δηλαδή την άλλη Τετάρτη? Πώς δεν θα ακούμε, αλίμονο. Κάτι θα γίνει, κάτι ήρα θα κάνετε. Ήρα είσαι. Δεν το συζητώ. Χριστάρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία η κουβέντα μας. Να είστε καλά. Και ωραία μας. Χαιρετίσματα στην Κιανόλευκη Μύκονο. Έτσι, πάντα. Ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Και προσοχή αυτές τις μέρες, έτσι, μη σας πάρει κανένας αέρας. Όχι. Έχουμε πετρούλες στις τσέπες. Έχετε πετρούλες. Okay. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Γεια σα, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Φόρτσα Ήρα, για χαρά. Έτσι. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Χρήστος Ρίζος, παδός του Ηρακλή, μαζί με άλλα παιδιά εκεί στη Μύκονο, τους το χάλασε γιατί αν γινόταν σήμερα το μάτς, η ομάδα θα πήγαινε αύριο στη Μύκονο και φανταστείτε τώρα πόσο μεγάλη χαρά θα πέραναν αυτά τα παιδιά εκεί και ο Χρήστος και τα υπόλοιπα Ηρακλάκια που είναι για επαγγελματικούς λόγους κυρίως αρκετούς μήνες στη Μύκονο, σχεδόν όλο τον χρόνο. Και ο Τρίφων, τελείωσε ο Τρίφων ο Χρήστο, θα έρθει ο Ζουρμπάς τώρα, τι γίνεται. Πάλι μπλε φοράς εσύ. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε, τι πράγμα είσαι. Ζάχος Ντρούλινγκ, κυρίες και κύριοι, κάθε φορά που τον βλέπω για να του δώσω σκυτάλι, φοράει μπλε ρε φίλε. Βέβαια, σε έχω κάνει πλήση γιατί σου λέει ακολουθώ την ώρα για μπλε. Άρα μπλε, φοράω μπλε και πάω στο στούντιο. Εννοείται. Εσύ εντάξει, εσύ. Το από πάνω να μου πεις. Το από πάνω, ρε. Αυτές οι αλλαγές σκυτάλης με ντρούλινγκ και τρέγια. Έπρεπε να είχαμε μια κάμερα εδώ. Λοιπόν, ακολουθούνε. Γεια σου Γιάννη Ζάτση, ήρθε. Από την αγαπημένη Αδελαίδα. Συγγνώμη Γιάννη Μελβούρνη ήθελα να πω. Πω, μη πω Αδελαίδα, θα με σφάξει. Έχουν μίσος εκεί τα θέματα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πρώτο Θεός με το καλό. 7 με 8, 7 και κάτι με 8 με κάτι. 8 και κάτι.
Στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 οι Μαρμίτες ακολουθούν. Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ και ανάποδα. Τους αφήσω εδώ να μαλώνουν μέχρι το βράδυ. Να είστε καλά.